Με αφορμή τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες από τις πυρκαγιές, ο Αθλητικός Όμιλος Φαναρίου, σε συνεργασία με την κοινότητα Φαναρίου, προβαίνουν σε συγκέντρωση αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο του Αθλητικού Ομίλου του Φαναρίου, τον κύριο Ραφαήλ Μπαλιάκα, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Μπαλιάκα και συγχαρητήρια καταρχήν για την αξιόλογη ανθρωπιστική πρωτοβουλία που είχατε. Καλησπέρα σας σε όλους τους τηλεθεατές μας και σε εσάς. Τι είδη και πού μπορούν να φέρουν όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθειά σας? Είμαστε καθημερινά στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Φαναρίου από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Αύριο θα ξεκινήσει η αποστολή των ειδών πρώτης ανάγκης προς τους πυρόπληκτους. Αυτά θα τα στείλετε με τον Ερυθρό Σταυρό, έρχεται εσείς σε επαφή με κάποιους άλλους? Όχι, αυτά θα τα στείλουμε με δική μας ευθύνη, με μεταφορική. Μάλιστα. Πότε άρχισε αυτή η δράση και πώς ήταν την ανταπόκριση του κόσμου μέχρι και σήμερα? Η δράση αυτή ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Πέτρο τον Καραβέτη και την νεολαία του Φαναρίου. Και μέχρι και σήμερα, από την Παρασκευή το βράδυ, μέχρι και σήμερα το βράδυ. Ο κόσμος καθημερινά 7 με 10. Ναι. Ανταποκρίθηκε θετικά ο κόσμος σε όλη αυτή τη δράση? Βέβαια, μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει σχετικά πολλά πράγματα και ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τα μαγαζιά και τις τοπικές επιχειρήσεις του Φαναρίου που μας στήριξαν σε αυτή τη δράση. Ποια είναι τα είδη κυρίως που προτιμάτε να, που επιλέγετε δηλαδή να στείλετε στους πυρόπληκτους και αυτά που απαιτούνται βέβαια? Στέλνουμε ως συνήθως νερά, αλεύρι, γάλατα διαρκείας, μακαρόνια, χυμούς, μάσκες προστασίας, κάποιες κρέμες ενυδατικές, οτιδήποτε είναι είδος πρώτης ανάγκης και αντέχει, δηλαδή δεν χρειάζεται ψυγείο. Μάλιστα. Σε αυτή την πρωτοβουλία νομίζω ξεκινήσατε εσείς ευαισθητοποιημένοι από όσα είδατε να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ναι, το ξεκινήσαμε εγώ μαζί με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Πέτρο Καραβέτη, και την νεολαία του χωριού, την κυρία Μαρίνα Μπαλαμπάνη και την κυρία Αναστασία Πατσία. Μάλιστα. Συγχαρητήρια και πάλι για την αξιόλογη και αξιέπαινη πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.